Κύριε Χαριτάκη, πραγματικά μια συγκέντρωση σήμερα, μια λαοθάλασσα και φαίνεται ότι ο κόσμος του Αγίου Νικολάου απάντησε ηχηρά. Πράγματι, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη σύγκρουση που έγινε ποτέ στον Άγιο Νικόλαο. Οι δημότες του Αγίου Νικολάου κατάλαβαν την κρισιμότητα της στιγμής, των καταστάσεων και όλοι μαζί βρεθήκαμε στην πλατεία για να διαδηλώσουμε για το δίκαιο. Ποιο είναι αυτό? Η υγεία αναμφισβήτητα είναι το υπέρτατο αγαθό. Και οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να προασπίσουμε την υγεία όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στον νόμο Λαστείου γενικότερα. Πρέπει όλοι να καταλάβουν την κρισιμότητα των στιγμών. Θέλω να πω ότι πάντα λέγαμε ότι μας θένε οι άλλοι, μας θένε το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά. Αυτή τη φορά όμως να ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται, είναι σε θέση κηδιά. Έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, έχουμε αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και έχουμε και διπεάρχη Λασιθιώτες. Πρέπει να αισθανθούν το κρίσιμο της κατάστασης και να αναλάβουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι το Μεραμπέλο, το Λασίθι δεν είναι ενωμένο. Σήμερα ήταν εκκλησία, πολίτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, όλοι ενωμένοι σε ένα κοινό σκοπό, σε ένα κοινό αγώνα. Πράγματι ήταν συγκινητική όλων η συμμετοχή. Είναι χαρακτηριστικό το ότι έστειλαν ψηφίσματα φορείς και εργαζόμενοι των νοσοκομείων της Ιεράπετρας και της Ιτίας. Έχουμε συναισθανθεί όλοι το μέγεθος της κατάστασης και φαίνεται ότι όλοι είμαστε μια γροθιά, θέλουμε μια ισχυρή υγεία στον νομό Λασιθίου. Ευχαριστώ πολύ.